τα μεγάλα έργα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη, αλλά και η άσκηση εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το προσφυγικό ζήτημα ήταν οι βασικοί άξονες της ομιλίας της Ντόρας Μπακογιάννη χθες το βράδυ στο κέντρο Πορτοκάλι. Σε μια γεμάτη αίθουσα με φίλους και οπαδούς στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Κοπή της Πίτας, η βουλευτής Χανίων του κυβερνώντος κόμματος εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία αναβάθμισης των υποδομών στα Χανιά και τόνισε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των δημάρχων ανεξάρτητα από την κομματική τους ταυτότητα. Είχα κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση και σας είχα προσχεθεί ότι στα Χανιά θα βάλουμε το πύχη ψηλά. Τον βάλαμε ψηλά, φίλες και φίλοι. Τον βάλαμε ψηλά και σήμερα δρομολογούμε ακριβώς αυτά τα έργα υποδομής τα οποία ήταν τόσο πολύ αναγκαία για τον νομό μας. Υπογράμμισε παράλληλα τον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους 8 μήνες διακυβέρνησης, προκειμένου να αλλάξει η χώρα πορεία και να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο. Δεν χρειάζεστε μένα να σας πω ότι μειώθηκαν οι φόροι όπως ακριβώς το είχε πει ο Κυριάκος. Ότι μειώθηκαν οι εισφορές. Ότι προχωρούμε και για πρώτη φορά η Ελλάδα δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο. Κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να το είχε φανταστεί κάποιος 2 μήνες πριν. Αποκλιμακωθήκανε τα επιτόκια τα οποία πληρώναμε και μια δεκαετία στασιμότητας και μιζέριας έχει τελειώσει. Ένας νέος αέρας νέοι πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών συνέστησε για τα επίμαχα θέματα με τη γειτονική χώρα και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η χώρα μας να τα αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας, η οποία πρέπει να είναι δυτή, από τη μία μεριά η απόλυτη στήριξη της άμυνας της χώρας, η χώρα πρέπει να έχει τη μέγιστη και καλύτερη δυνατή αμυντική θωράκιση, αλλά απ' την άλλη μεριά και η βούληση να συζητήσουμε με τον Ερντογάν και να βρούμε τις όποιες πολιτικές συμφωνίες είναι δυνατόν να βρεθούν. Στο μεταναστευτικό πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Χρειάζεται μία πολιτική επιστροφών των μεταναστών η οποία έχει αρχίσει να γίνεται και ταυτόχρονα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δείξουμε όλοι μαζί αλληλεγγύη προς όλους τους νησιώτες οι οποίοι παλεύουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του βόρειου δικού άξονα Κρήτης και την υλοποίηση του έργου από Καστέλη ως Λασίθι, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία της, αναφέροντας ότι για πρώτη φορά φαίνεται η χώρα μας να έχει στρατηγική και σχέδιο, ενώ και οι πολίτες των Χανίων, όπως έχει αντιληφθεί, διαπιστώνουν ότι το κλίμα έχει αλλάξει.